Πάμε στο Ρέθυμνο, καθώς με νέο αίμα έχουμε βάλει και ένα σχετικό τίτλο. Ενισχύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Έχουμε μια τελετή υπόσχεσης. Αυτός είναι ο όρος νέων εθελοντών στο περιφερειακό τμήμα Ρεθύμνου. Σε μια δύσκολη περίοδο, δύσκολη συγκυρία, που οι δυνάμεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μεταξύ άλλων, βέβαια σε μια παγκόσμια κλίμακα, έχουν συνδράμει με κατεύθυνση το Ουκρανικό και την τραγωδία εκεί στην Ουκρανία. Πάμε στον κύριο Μανώλη Ραπτάκη, πρόεδρο περιφερειακού τμήματος Ρεθύμνου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Την καλησπέρα μας, κύριε Ραπτάκη, πώς είστε? Καλησπέρα σας, μια χαρά, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να σας ευχαριστήσω. Όπως ακριβώς το είπατε. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη, δηλαδή ότι νέοι άνθρωποι, νέα μέλη, νέοι εθελοντές εισέρχονται στη δύναμη, στο πνεύμα, στη λογική, στις αξίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού? Εθελοντισμός χωρίς το νέο αίμα δεν μπορεί να υπάρξει. Διότι ο εθελοντισμός πρέπει μονίμως να προφοδοτείται από νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να προσφέρουν. Και ειδικά σε αυτή την περίοδο, όπου πραγματικά θα είναι και η αξία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης με το ουκρανικό ζήτημα. Με το που ξέσπασε αυτή η κρίση, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μετά από τις εξαιρετικές κινήσεις που έκανε η κεντρική διοίκηση με τον πρόεδρο Δ. Αντώνη Αυγερινό, κατορθώσαμε να είμαστε η πρώτη δύναμη Ερυθρού Σταυρού, η οποία βρέθηκε μέσα σε ουκρανικό έδαφος, και είμαστε ο μοναδικός σύλλογος ο οποίος παρέδωσε ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στην Οδυσσό. Αυτό σαν παράδειγμα, σχεδόν κάθε εβδομάδα φεύγει κομβόι φορτηγών αυτοκινήτων με ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχουν οι εθελοντές. Και όταν οι εθελοντές ανανεώνονται διαρκώς, αποτελεί ελπίδα για το μέλλον. Γιατί μόνο εκεί πλέον μπορούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ένα καλό βήμα για να αλλάξει αυτός ο κόσμος που ούτως ή άλλως είναι δύσκολος, ούτως ή άλλως θα γίνονται πόλεμοι, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει το στοιχειώδες ψήγμα ανθρωπισμού. Μάλιστα. Τι σημαίνει η εξέλιξη με αυτό το νέο αίμα, όπως είπατε και εσείς, στο μέτωπο της ενίσχυσης της δύναμής σας? Σημαίνει περισσότερη δύναμη ανθρώπων, περισσότερα χέρια, περισσότερα μυαλά, νεότερες ιδέες, αγνότερες προθέσεις, ενίσχυση κάθε ανθρωπιστικής βοήθεια, νέες δράσεις, νέες πρωτοβουλίες, πάντοτε προς το καλό των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Ο αριθμός, αυτό είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Των νέων εθελοντών, κύριε Ραπτάκη. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο, και μιλάμε για μια μικρή πόλη της Ελλάδος, όπου πρόσφατα ξανά γίνει και πάλι τελετή υπόσχεση, είναι 53 νέοι εθελοντές. Και μάλιστα αυτή τη φορά έχουμε τη χαρά να είναι για πρώτη φορά στην πόλη του Ρεθύμνου να δίνει υπόσχεση ένας αριθμός εθελοντών από το Σώμα της Κοινωνικής Πρόνοιας. Θα υποσχεθούν δηλαδή εθελοντές από τον τομέα υγεία, νοσηλευτική, από τους εθελοντές σαμαρίτες, διασώστες και ναυαγοσώστες, και για πρώτη φορά από τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνει ένας ενδιαφερόμενος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και επιθυμεί να ενταχθεί στις τάξεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού? Ποια είναι η διαδικασία? Για να ξεκινήσετε, πάρα πολύ απλό. Να μπει μέσα στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να βρει την αίτηση που λέει γίνει εθελοντής και να κάνει την αίτησή του. Από εκεί και πέρα, μετά βέβαια, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξής στο Ερυθροσταυρικό Κίνημα, είναι πολύπονη και μακρόχρονη. Να σκεφτείτε ότι το κάθε σώμα έχει πολύ μεγάλη περίοδο εκπαίδευσης και είναι και λίγο πλαστικό. Φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, ότι οι εθελοντές σαμαρίτες διασώστες έχουν 500 ώρες εκπαίδευσης προκειμένου να φτάσουν στο σημείο να πούν ότι θα δώσουν την υπόσχεση του Ερυθροσταυρίτη. Και όταν λέμε 500 ώρες, εννοούμε 500 ώρες στην αίθουσα, 500 ώρες, ένα μέρος αυτών των 500 ώρων στην αίθουσα, στα δημόσια νοσοκομεία, στο πεδίο, προκειμένου να είναι έτοιμοι να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Επομένως, το πρώτο βήμα είναι να κάνουν την αίτησή τους, να επιλέξουν οι ίδιοι σε ποιο τομέα ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και από εκεί και πέρα μετά να μπουν στη διαδικασία. Μάλιστα. Της εκπαίδευσής τους και της ολοκλήρωσης του προγράμματος. Κύριε Ραπτάκη, να είστε καλά, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Θα τα ξαναπούμε βέβαια.
Εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, σας ευχαριστούμε για την προώθηση των δράσεών μας και τη βοήθεια που μας κάνετε. Και ελπίζουμε να είμαστε αχρίαστοι, δυστυχώς όμως από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, όσο περνάει ο καιρός, μάλλον και περισσότερο θα χρειαζόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ραπτάκη.